Καλησπέρα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019. Βραδινό vlog. Έχει πιάσει λίγη ψύχρα και φτιάχνει τσαγάκι. Και έχω βάλει μόνο 3 φακελάκια τσαγιού. Για όσοι με γνωρίζετε προσωπικά, ξέρετε ότι έχω σπάσει ρεκόρ με 7 φακελάκια, με 8 φακελάκια, όλα με φυτικό τσάι πάντα, χωρίς τεΐνη. Και για απόψε έχω επιλέξει από την Ahmad Tea ένα τσάι με ρόιμπος και κανέλα. Δεν κάνω διαφήμιση, απλώς σας λέω αν σας ενδιαφέρει. Το ρόιμπος, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, είναι πολύ καλό για το στομάχι και για τα νεύρα. Όχι ότι έχουμε νεύρες, ποτέ. Και η κανέλα είναι πάρα πολύ καλή για τη ρύθμιση της ινσούλινης και του ζαχάρου. Το αγαπημένο τσάι από τη Lipton που είναι Morocco Mint είναι κανέλα και μέντα. Και ένα τσάι από τα Yogi Teas. Τα Yogi Teas τα παίρνουμε στο φαρμακείο. Είναι οργανική χινάκια μαζί με κάτι άλλο για το ανοσοποιητικό. Α, σήμερα βγήκαν οι αποτελέσματα των εξετάσεων μου. Είμαι απάρα, είμαι αλόγα. Είναι πολύ καλά ρυθμισμένο το ζάχαρο μου κλπ. Εντάξει, είναι ψηλή οι δείχτες φλεγμονής λόγω του αυτοάνωσου, αλλά κατά τα άλλα είμαι καλά. Και έχει και ρητά τα τσάγια της Yogi. Λέει: Kindness is the essence of life. Η καλοσύνη είναι η ουσία της ζωής. Συμφωνώ με αυτό το ρητό. Κάντε κι εσείς ένα τσάι. Πατήστε pause. Κάντε τσάι. Θα πίνουμε τσάι το βράδυ. Κάντε το τσάι σας και ελάτε. Γιατί έχουμε θεματάρα. Έχω μια πολύ ωραία επιστολή, στην οποία η φίλη έδωσε τίτλο «Η εγχείρηση πέτυχε, μα ο ασθενής απεβίωσε». Εγώ όμως δίνω τίτλο, μετά που έχω διαβάσει και έχω μελετήσει την επιστολή της, αλλά και το update, μία φράση που γράφει η ίδια: «Πρέπει να προσέχεις εσύ τον εαυτό σου για να έχεις απαιτήσεις να σε σέβονται οι άλλοι». Ξεκινούμε. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλοι. Μπήκατε στη ζωή μου κατά τύχη, όχι κατά λάθος, κατά τύχη, ήταν τύχη, μέσω της εκπομπής Πρωτοσέλιδο που έτυχε να παρακολουθήσω στο YouTube. Άρα στο κανάλι μου την είχες παρακολουθήσει, γιατί εγώ έβαζα τα αποσπάσματα από την εκπομπή Πρωτοσέλιδο στο κανάλι μου από το 14 μέχρι το 18 που ήμουν στο Πρωτοσέλιδο, το 15 μέχρι το 18 που ήμουν στο Πρωτοσέλιδο συνεργάτης. Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή ήταν το γέλιο σας. Αυτό το όρμητο, αληθινό, δυνατό όπως και εσείς. Ευχαριστώ. Νομίζω αυτό το γέλιο πρέπει να πάω να το κατοχυρώσω, το κάνω trademark. Από τότε νομίζω πως δεν έχει περάσει ημέρα που να μην ακούσω έστω και λίγο από τις εκπομπές ή τα vlogs που ανεβάζετε ή να μην διαβάσω έστω μερικές σελίδες από το 2 τελευταία σας βιβλία. Να σας συστηθώ. Ναι, συστήσου μας. Μέχρι τώρα είσαι μια χαρά τα πας μέχρι τώρα. Είμαι μια γυναίκα 45 ετών, διαζευγμένη τα τελευταία χρόνια, μητέρα 3 παιδιών στην εφηβεία. Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στο δημόσιο. Τι εννοώ όταν λέω πως η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε? Φίλοι, κάνεις και για λογοτεχνία εσύ, το ξέρεις. Εγώ μου είναι ένα παιδί, το μικρότερο κατά 10 χρόνια από τα υπόλοιπα αδέρφια μου, γεμάτο ζωντάνια, αθωότητα. Όλοι οι άνθρωποι είναι κατά βάθος καλοί. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κατά βάθος καλοί και γεννιούνται καλοί. Στην πορεία κάνουμε κάποιοι άνθρωποι επιλογές που μας βγάζουν στην κακή μας εκδοχή ή παθαίνουμε κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουμε, αλλά είναι και το δικό μας προσωπικό αποτύπωμα, πώς εμείς αποφασίζουμε να αντιδράσουμε στις δράσεις των άλλων γύρω στο περιβάλλον μας. Όλοι οι άνθρωποι είναι κατά βάθος καλοί. Εγώ είμαι ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, θεότητα, επιπολαιότητα αλλά και πείσμα. Λόγω του ότι είχα μεγαλύτερα αδέρφια, είχα απόλυτη ελευθερία στο να βγαίνω. Βέβαια, επειδή ήμουν αρκετά όμορφη και κοινωνική, η μητέρα μου φρόντισε να μου βάλει καλά στο μυαλό από μια πολύ μικρή ηλικία πως αν κάνω σεξ πως αν κάνω σεξ, μετά κανείς δεν θα με παντρευτεί. Να η μαμά σου να πάει να κάνει παρέα με τη μαμά της άλλης προχθές που της έλεγε ότι είναι γεροντοκόρη στα 20. Και πως κανένα αγόρι δεν θα με αγαπήσει αν κάνω σεξ μαζί του. Εμένα μου έλεγα θα πας στην κόλαση αν κάνεις σεξ πριν τον παντρευτείς. Κανείς δεν παντρεύεται μια εύκολη εντός αγωγικών, μου λέγε η μάνα μου. Με αυτά τα μυαλά εντός αγωγικών με άφησε ελεύθερη. Σου βάζει μέσα το software. Σου βάζει το λογισμικό να τρέχει ότι αν κάνει σεξ με ένα γόρι χωρί να είσαι παντρεμένη δεν θα σε αγαπήσει. Αν κάνει σεξ θα θεωρηθεί εύκολη, ότι πρέπει να παντρευτεί και μετά. Και σε αφήνει ελεύθερη. Και δουλεύει το λογισμικό από μόνο του, το υπερεγώ. Κατά το Φρόιντ. Ή το ζυζάνιο
όπως το λέει ο Ντόν Μικουέλ Ρουίζ, αυτός ο Μεξικάνος ο συγγραφέας που μου αρέσει στο βιβλίο του «Οι τέσσερις συμφωνίες». Έτσι από τα πολλά, αραβωνιάστηκα στα 19, μάλιστα, τον πρώτο άνδρα που είχα ολοκληρωμένη σχέση μαζί του, εγώ εκπαιδευτικός, τότε σου φοιτήτρια, και αυτός οικοδόμος. Και τον παντρεύτηκα. Η επιτυχία του γάμου ήταν εξασφαλισμένη. Συγγνώμη που γελάω. Ειρωνικά το λες. Δεν είχα πάει με άλλον, ούτε με άλλον είχες πάει προφανώς. Ήμουν νοικοκυρά, ζήμωνα, μαγείρευα. Ήμουν γλυκιά, κοινωνική. Δεν αντιμίλησα ποτέ στα πεθερικά, αν και είμαι σχετικώς ευέξαπτη. Δημιουργήσαμε την οικογένεια πρότυπο. Ο άντρας μου, πολύ καλό παιδί. Αυτά τα πολύ καλά παιδιά. Εγώ τα λέω καλόπαιδα, κολόπαιδα, έτσι τα λέω. Αυτούς που φαίνονται πολύ καλά παιδιά, αλλά στην ουσία δεν είναι καλά παιδιά. Έφερνε πολλά λεφτά στο σπίτι, κάναμε τρία παιδιά, πήρα καινούριο αμάξι, φτιάξαμε σπίτι με γκαζόν, τα πεθερικά από κάτω, εμπού αλλού θα ήταν τα πεθερικά. Εγώ όμως γιατί βούλιαζα κάθε μέρα και πιο πολύ. Σε αυτό το γάμο ήμουν μόνη μου. Ο πρώην είχε έρωτα με τη μάνα του. Και αυτό θα μπορούσα να είναι τίτλος. Ο πρώην είχε έρωτα με τη μάνα του. Ήταν η πρώτη του προτεραιότητα. Όλα ήταν εκεί από την αρχή. Εγώ δεν τα είδα. Με απέκοψε σταδιακά από όλες μου τις φίλες. Μπίπη μια, ανικοκύρευτη άλλη. Αυτό το να σε απομονώνει από το φιλικό σου περιβάλλον είναι πολύ ανησυχητικό στοιχείο. Ότι ίσως βρίσκεσαι σε μια κακοποιητική σχέση με κάποιον άνθρωπο που έχει εξασκεί ψυχική βία πάνω σου. Φρόντισε να μου φορτώσει όλες τις ευθύνες των παιδιών και του σπιτιού και περνούσε τον ελεύθερο χρόνο πίνοντας καφέ με τη μάνα του. Ούτε καν με τα παιδιά. Το θέμα είναι πως ήταν όλοι τους καλά εκτός από μένα. Γι' αυτό άργησα να καταλάβω τι φταίει. Όπως και ο τρόπος που μιλούσαν. Μιλούσαν ήρεμα, όμορφα, γελούσαν. Κατάλαβα πως ο πρώην σύζυγος δεν με σεβόταν. Κανείς τους δεν με σεβάστηκε ποτέ. Εγώ νόμιζα πως όσα περισσότερα θα δίνω, τόσο σεβασμό θα πάρω. No! Όχι! Έπρεπε να φτάσω 40 χρόνων να καταλάβω πως πρέπει να προσέχεις εσύ τον εαυτό σου για να έχεις απαιτήσεις να σε σέβονται. Σωστή. Δεν πειράζει, έχει γίνει 60 να το καταλάβω. Και τα 40 καλά ήταν. Δεν τρέπεσαι να γελάς έτσι 40 χρόνο γυναίκα, με ρωτούσε ο πρώην. Έχω παρόμοιο γέλιο με το δικό σου. Ο πρώην σου με τη μάνα μου να κάνουνε παρέα. Με τη μάνα μου πάντα μου λέγε ποιος θα σε πάρει με αυτό το γέλιο. Και εγώ της έλεγα κάποιος που να έχει χιούμορ. Για να σου πω γελάζεις. Όταν γνώρισε τον άνδρα μου, τον Παναγιώτη, η μάνα μου, σε κάποια φάση είμαστε αναγωνιασμένοι, κάτι ανέφη, κάτι γέλασε. Εγώ και μου είπε: Πώς γελάς έτσι? Και του λέω: Παναγιώτη, τι έχει το γέλιο της γυναίκας μου? Του λέει: Δεν είναι κομψό, δεν είναι κομιλφό. Δεν είπε τη λέξη κομιλφό η μάνα μου. Σιγά μην παραδεχθούν οι κομιλφό ότι είναι, θέλουν να είναι κομιλφό. Κομιλφό σημαίνει καθώς πρέπει, είναι ένας γαλλικός όρος. Του λέει: Μάνα μου, μα είναι. Εμένα μ' αρέσει το γέλιο της και γι' αυτό την ερωτευτήκα, της λέει ο άνδρας μου. Εγώ την πρώτη φορά που την είδα γελούσε έτσι και περισσότερο. Άκου, πότε μου γελάς έτσι 40 χρόνια γυναίκα. Δηλαδή, να μην δούμε άνθρωπο χαρούμενο. Να είναι όλοι μούργοι και να είναι όλοι προσποιητοί. Να φαίνονται χαρούμενοι, αλλά να μην γελάν πολύ, να μην κλαίν πολύ, να μην θυμώνουν πολύ, να είμαστε καθώς πρέπει. Άντε. Η δική του οικογένεια ήταν low profile. Ναι, σιγανοποταμίτσες. Αυτά τα low profile είναι όλα σιγανοπαπαδιές, από τα σιγανά από τα μάκια να φοβάσαι. Ήταν σιγανοποταμίτσα η οικογένεια του, έβγαλα και λέξη τώρα. Η δική του οικογένεια ήταν low profile, είπαμε σιγανοποταμίτσες, σιγανοπαπαδίτσες. Βέβαια κουτσομπόλευαν πολύ, αλλά στον κόσμο μπροστά ήταν ευγενέστατοι και δεν ακούγονταν τόσο πολύ όταν γελούσα. Πόσο μισώ αυτές τις φάσεις, πόσο, αυτά τα στημένα, πόσο. Χώρισα μετά από 20 χρόνια γάμου. Πήρα τα παιδιά μου και τα ρούχα μου και έφυγα. Μπράβο. Μου γύρισαν όλη την πλάτη και οι γονείς μου, όχι ο μπαμπάς μου, αυτός έχει Αλτσχάιμερς και δεν καταλάβει.
Συγγνώμη. Όλα. Ήσουν τυχεροί που είχε Αλτσχάιμερς και δεν σου γύριζε την πλάτη. Αν και οι άνθρωποι που έχουν Αλτσχάιμερς έχουν στιγμές διάβγειας. Έχουν στιγμές που επανέρχεται ο εαυτός τους και το συναίσθημα και η ψυχή είναι εκεί. Άρα θα το καταλάβαινες αν ο πατέρας σου ήταν αρνητικός. Θεώρησαν πως με επηρέασαν οι φιλενάδες μου. Ναι, όλους οι φιλενάδες μας επηρέασαν. Όλους. Όλοι και ο πρώην πάλευα να γυρίσω. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Το βιβλίο που βγαίνει την Πέμπτη με τίτλο Ψυχολογικό πόλεμο, Ψυχολογικός πόλεμος έχει τέτοιες ιστορίες μέσα και τη δικιά μου αλλά και άλλες. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι πως κατάφερε να τραβήξει κοντά του το γιο μου και να γίνει το παιδί μου θύμα γονικής αποξένωσης. Ελάχιστα με πλησιάζει. Όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα πως είχα δίπλα μου έναν καλό άνθρωπο και τον έκανα πατέρα. Άρε φίλοι, μιλούμε το γράμμα σου. Είναι γεμάτο αλήθειες ζωής. Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει. Νόμιζα τόσα χρόνια πως είχα δίπλα με έναν καλό άνθρωπο και την έκανα μητέρα και τον έκανα πατέρα. Και εδώ θα το μοιραστώ μαζί σας ξανά. Έχω έντονη πεποίθηση πως οι αποξενωτές γονείς είναι διαταραγμένες προσωπικότητες. Δεν μπορώ να πω για τον καθένα ξεχωριστά, για τον κάθε αποξενωτή ξεχωριστά τη διάγνωση, έχω ούτε να το διαγνώσω, αλλά τα στοιχεία του αποξενωτή γονέα είναι στοιχεία τα οποία συμπίπτουν με τις διαγνώσεις διαταραχών προσωπικότητας, όπως την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας κλπ. 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 Και με το η βλακεία μας, τη δικιά μας, με την αφέλεια μας, πάμε παίρνουμε τον κάθε ένα, την κάθε μία και βλέπουμε μόνο την εξωτερική εικόνα, αν κοινωνικά είναι καλό παιδί, αν φαίνεται εξωτερικά ότι είναι ok και τον κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο πατέρα, την κάνουμε αυτή τη γυναίκα, αυτόν τον άνθρωπο, αυτήν τη γυναίκα, είναι και οι γυναίκες άνθρωποι, γιατί στην Κύπρο έχουν ο άνθρωπος και η γυναίκα. Κάνουμε αυτόν τον άντρα πατέρα, κάνουμε αυτή τη γυναίκα μητέρα και μετά έχουν τα παιδιά μας να ταλαιπωρούνται με τη γονική αποξένωση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να επιδιώκω τα άλλα δύο μου παιδιά να έχουν σχέση με τον πατέρα τους. Μπράβο και καλά κάνεις. Πιστεύω πως 15 χρόνια που μεγάλωσα αποκλειστικά το γιο μου δεν μπορεί, θα γυρίσει. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι τα παιδιά μπορεί να είναι εύκολα θύματα πλήσης εγκεφάλου από τον αποξενωτή γονέα, ειδικά στην εφηβεία, αλλά μετά τα 22 με 24 χρόνια που αναπτύσσεται πλήρως ο εγκέφαλος τους και πρόστιμη το οποίο λοβεί και μπορούν να κρίνουν με τον ίδιο τρόπο που κρίνει ένας ενήλικας, τότε καταλαβαίνουν, μπορούν να δούμε πραγματικό μάτι τον αποξενωτή γονέα και έχω γνωρίσει περιστατικά στα οποία όχι μόνο κατάλαβαν, αλλά έφτασε στο σημείο να μην θέλουν ήδη να έχουν καμία σχέση με τον αποξενωτή γονέα και να επιδιώκουν σύνδεση με τον αποξενωμένο γονιό. Αποξενωτής είναι αυτός ο οποίος από πίκα, από κακία, από μίσος, από έχθρα προς τον πρώην ή την πρώην που τόλμησε να χωρίσει, να την χωρίσει, στρέφει τα παιδιά εναντίον του άλλου γονιού και μεταφέρει στα παιδιά το μήνυμα ότι ο πατέρας σας, η μάνα σας χώρισε από εσάς, όχι από εμένα. Οι αποξενωτές γονείς για μένα είναι από τα πιο χαμερπή όντα που υπάρχουν στη γη, low lives. Μιλάμε τώρα φυσικά για τους πραγματικούς αποξενωτές, όχι για αυτούς που αδίκως κατηγορούνται ως αποξενωτές, και για να διευκρινιστεί αν υπάρχει γονική αποξένωση χρειάζεται συνεργασία με ψυχολόγο ο οποίος να είναι εκπαιδευμένος και να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτό το θέμα της γονικής αποξένωσης, το οποίο είναι ένα θέμα που άπτεται τα θέματα της ψυχικής κακοποίησης ανηλίκων, και στον DSM-5, που είναι το πιο πρόσφατο διαγνωστικό εγχειρίδιο από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, υπάρχουν 5 διαφορετικές διαγνώσεις παιδικής κακοποίησης οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια της γονικής αποξένωσης, και στο ICD-11, που είναι το εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις διαγνώσεις, το τμήμα που έχει για τις ψυχικές διαταραχές, πρόσφατα έχει μπει μια διάγνωση η οποία έχει άμεση σχέση με τη γονική αποξένωση. Ο αγώνας που κάνουμε τόσα χρόνια, οι άνθρωποι που πολεμούμε ενάντια στη γονική αποξένωση, από το 2006, έχει 13 χρόνια τώρα που έχω ταχθεί εναντίον της γονικής αποξένωσης, χωρίς να με αφορά εμένα προσωπικά αυτό το θέμα. Ευτυχώς δεν είχαμε βιώσει αυτό το θέμα στο δικό μου διαζύγιο, δεν είχαμε βιώσει αυτό το θέμα με τα παιδιά μου, με τον πατέρα τους. Ευτυχώς δεν το βιώσαμε, αλλά γνωρίζοντας μέσα από τη δουλειά μου στο γραφείο και τη δουλειά μου ως εμπειρογνώμονα στο Οικογενειακό Δικαστήριο περιπτώσεις γονικής αποξένωσης, τάχθηκα
να πολεμώ με όσα μέσα έχω στη διάθεσή μου ενάντια στη γονική αποξένωση. Και εγώ λέει, άρα λες ότι ο γιος σου είναι θύμα γονικής αποξένωσης και λες, και εγώ να δημιουργήσω σχέση με έναν άνθρωπο που θέλω πολύ ή αυτό θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Και ήρθε το update χθες. Τελικά, θεωρώ δική μου ευθύνη το ότι επέλεξα ανθρώπους στη ζωή μου που δεν με σέβονταν. Μαζί σου, και εγώ το ίδιο θεωρώ. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που κατάλαβα τι πάει λάθος έστω και στα 40 που πήρα την απόφαση να χωρίσω. Δίνω ελαφρυντικά στον εαυτό μου γιατί χρειάστηκε χρόνος να κατανοήσω την παθογένεια της οικογένειας μου και γιατί χρειάστηκε χρόνος να απορρίψω τις αρχές με τις οποίες γαλουχήθηκα και μπόρεσα τελικά να ξεφύγω. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό το software, αυτή την κασέτα που παίζει στο μυαλό μας, να την αλλάξουμε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Μπορούμε όμως. Λυπάμαι που ανέθρεψα τα παιδιά μου με αυτή την εικόνα νοικοκυράς μάνας. Όχι γιατί ήμουν νοικοκυρά στο σπίτι, αλλά κυρίως γιατί είχα νοικοκύρη στο σβέρκο μου. Πλέον λέω τα πράγματα με το όνομά τους και στα παιδιά μου. Μπράβο. Πιστεύω πως ο πρώην και η οικογένειά μου, μάνα, αδέρφια, δεν με σέβονται, αλλά σίγουρα πλέον με φοβούνται. Έτσι. Όσοι δεν έχουν την πνευματική καλλιέργεια να μας σέβονται, καλύτερα να μας φοβούνται. Γιατί το να είσαι καλοσυνάτος άνθρωπος, να είσαι άνθρωπος της αγάπης και της προσφοράς, δεν σημαίνει πως είσαι και βλάκας, δεν σημαίνει πως είσαι και ηλίθιος. Και το έχω ξαναπεί και θα το πω και σε αυτό το vlog. Έχω πάλι ισχυρή πεποίθηση δικιά μου αυτή, είναι ότι προσωπικά δεν έχω συναντήσει κανέναν ευφύ άνθρωπο που να έχει επιλέξει την κακία ως τρόπο ζωής. Έχω συναντήσει πονηρούς ανθρώπους που είναι κακοί, έχω συναντήσει εξυπνόβλακες που είναι κακοί, έχω συναντήσει κουτορνήθια που νομίζουν ότι κόβει το μυαλό τους να είναι κακοί, αλλά ευφυείς ανθρώπους να είναι κακοί δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Σοβαρό μιλώ. Είμαι 44 στα 45, είμαι ίσως ένα χρόνο πιο μικρή, αλλά μπορούμε να είμαστε και στην ίδια ηλικία, γιατί και εγώ γεννήθηκα το 75. Εντάξει, το Μάιο θα γίνω 45 και εγώ. Είμαι στα 45 μου χρόνια, 44 χρόνια γυναίκα και δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα κακό άνθρωπο που να είναι ευφύς. Να φαίνεται ευφύς, ναι. Να πετυχαίνεις ένα επάγγελμα που δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερη ευφία, ναι. Να έχει καταφέρει με μέσα και αρεβισμό και με κουμπαριλίκια και με δεν ξέρω εγώ τι άλλα ανήθικα μέσα να προχωρήσει, ναι. Αλλά να είναι πραγματικά ευφύς και να επιλέξει την κακία δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα, γιατί το να επιλέξεις τον δρόμο της κακίας είναι ό,τι πιο βλακώδες, γιατί καταστρέφεις και τη δική σου ικανότητα για ευτυχία αλλά και τον άλλο. Και οι αποξενωτές, και οι κάθε μορφής κακοποιητές, οι νάρκισοι, εγωκεντρικοί, οι χειριστικοί, δεν ξέρω εγώ όλοι αυτοί, οι τοξικοί άνθρωποι, τον εαυτό τους βλάπτουν πρώτα απ' όλα, οι ηλίθιοι. Και δεν έχουν την νοημοσύνη, δεν έχουν την ευφυΐα να αντιληφθούν ότι ρε, με αυτά που κάνεις, τον εαυτό σου βλάπτεις. Τους λάκκους που ανοίγεις για να πέσουν οι άλλοι, πέφτεις ο ίδιος μέσα. Δεν τους κόβει. Δεν τους κόβει. Πραγματικά. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, μα η ευφυΐα είναι γονιδιακή. Άρα εσύ κατηγορείς τους ανθρώπους για το πώς έχουν γεννηθεί. Όχι. Όχι. Γεννιόμαστε με μία προδιάθεση για το μέχρι πόσο έξυπνοι μπορούμε να γίνουμε. Μέχρι πόσο πολύ μπορούμε να αναπτύξουμε τη διανοητική μας ευφυΐα και μετά εξαρτάται και από τη δική μας προσπάθεια. Η ανάπτυξη της ευφύειας μας. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής επιλογής αν θα είσαι καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής επιλογής αν θα επιλέξεις να καλλιεργείς τον εαυτό σου και να αναπτύσσεις και τη νοημοσύνη σου, τη διανοητική και τη συναισθηματική σου νοημοσύνη και γενικότερα να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, ευφιέστερος άνθρωπος και πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Και είναι θέμα προσωπικής επιλογής αν θα αναλώνεσαι σε κουτσομπολιά, σε κακίες, σε σκαψίματα λάκκων για άλλους, εκστρατείες δυσφήμισης και δεν ξέρω εγώ με τι άλλες βλακίες ασχολούνται αυτοί οι χαμερπείς άνθρωποι. Και δεν εννοώ κάποιο συγκεκριμένα, μιλάω γενικά. Και ξαναλέω ότι για τον κάθε ένα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτός είναι νάρκισσος, αυτός είναι εγωκεντρικός, αυτός είναι χειριστικός. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη διάγνωση, την κάνει ο ειδικός. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε από τη συμπεριφορά των άλλων, μαθαίνοντας κάποια πράγματα, ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να εμπίπτει σε εκείνη την κατηγορία. Άρα μπορεί να πρέπει να προστατευτώ από αυτό.
Πιστεύω ότι ο πρώην μου και η οικογένεια μου δεν με σέβονται, αλλά σίγουρα πλέον με φοβούνται. Κλασικό η μάνα σου και τα αδέρφια σου να πάνε να τα κάνουν πλακάκια με τον πρώην σου. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Σχρό, σχρό. Να κακοποιείται το παιδί σου σε ένα γάμο, να χωρίζει το παιδί σου από ένα κακοποιητικό γάμο και αντί να στηρίξει το παιδί σου, να πηγαίνει να κάνει κόμμα με τον κακοποιητή. Κάτι από το οποίο παίρνω μεγάλη ικανοποίηση από ότι σε φοβούνται. Αλλά μου δίνει και την ελευθερία να οργανώνω τη ζωή μου όπως ακριβώς θέλω. Ακριβώς. Εγώ θα σου έλεγα ότι το να μας φοβούνται δεν είναι θέμα ικανοποίησης. Το να μας φοβούνται είναι θέμα να μπορούμε να μην μας ενοχλούν. Ανακαλύπτω πως έχω απίστευτη δύναμη ως άνθρωπος, αλλά και ικανότητα να απολαμβάνω τη ζωή. Μπράβο, αγάπη. Μπράβο. Ελπίζω τουλάχιστον με το παράδειγμα μου και την ηρεμία μου και την ειλικρίνεια απεχθάνω με το ψέμα και εγώ το ίδιο απεχθάνω. Μήπως είσαι η αδερφή που δεν είχα ποτέ. Και εγώ απεχθάνω με το ψέμα πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν έχω καμία ανησυχία, γιατί πάντα λέω την αλήθεια. Οπότε δεν έχω έννοια να σκέφτομαι τι ψέμα έχω πει να το επανορθώσω ή να το αναπαράγω ξανά. Ελπίζω τουλάχιστον με το παράδειγμα μου και την ηρεμία μου και την ειλικρίνεια μου να γίνουν και τα παιδιά μου ευτυχισμένα. Ο αποξενωμένος μου γιος είχε αρχίσει να έρχεται σπίτι ξανά. Αχ, πόσο χαίρομαι! Και να τα ξαναβρίσκουμε σταδιακά. Δείχνει λίγο χαμένος, καθώς έκανα πάντα θυσίες για τα παιδιά μου, ενώ τώρα που είχε απομακρυνθεί, του δήλωσε ορθά κοφτά πως τον αγαπάω και πως όποτε θελήσει να με δει θα με δω και θα τον περιμένω κι εγώ και το δωμάτιο. Τον ίσω δεν τον παρακάλεσε, ούτε δεν έχει ξοπίσω του. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν παρακαλούμε τα αποξενωμένα παιδιά, ειδικά στην ηλικία των 15 ετών. Τους δίνουμε τα δεδομένα και τους αφήνουμε από μόνα τους να καταλάβουν. Με τον άνθρωπο με ενδιαφέρει προχώρησα σε σχέση, μπράβο. Για την οποία δεν μιλάω στα παιδιά μου, σοφή επιλογή. Δεν είναι ανάγκη μόλις κάνεις μια σχέση, τώρα τι να κάνεις, να μιλήσεις στα παιδιά σου για αυτή, καθώς δεν τα αφορά και είμαι απόλυτα και πλήρως ευτυχισμένη. Χαίρομαι για σένα. Παρακολουθώ όλα τα vlogs που ανεβάζεις, καθώς αν και μερικά δεν με αφορούν καθόλου, σε όλα υπάρχει μια φράση που με αφορά και δεν έχω ξανακούσει. Αχ, πόσο χαίρομαι αυτό που λες. Αυτά που με ενδιαφέρουν τα παρακολουθώ 4 με 5 φορές, δηλαδή εννοείς ξανά και ξανά. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που υπάρχει. Συστήνω σε φίλες μου να σε παρακολουθήσω. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν δείγμα της αγάπης μου προς αυτές. Σε μένα προσωπικά μιλάς κατευθείαν στη ψυχή μου. Και εσύ μίλησες κατευθείαν στη ψυχή μου με την επιστολή σου. Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η κοπέλα, ε. Δεν γνωρίζω. Δύο mail μου έχει στείλει όλα και όλα. Το πρώτο για vlog και το update χθες. Πιάνει την άκρη από ένα κουβάρι και το ξετυλίγει. Έχω αρχίσει να κάνω το ίδιο με κάθε πρόβλημα που γίνεται κουβάρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι για σένα, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Ένα άλλο ένα success story για μας, γιατί χαιρόμαστε εδώ στο κανάλι να βλέπουμε ιστορίες επιτυχίας, ανθρώπων που έχουν επιτύχει με προσωπικό αγώνα, να απελευθερωθούν από δεσμά της ψυχής, από δεσμά της καρδιάς και να αρχίσουν να ζουν ελεύθερα και χαρούμενα. Και μ' αρέσει αυτό που έγραψες για το κουβάρι που ξετυλίγουμε και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάνω τα vlogs. Γιατί διαβάζοντας μια επιστολή και αναλύοντας αυτή την επιστολή, όντως είναι σαν να ξετυλίγεις ένα κουβάρι, κάνοντας τις θεραπευτικές υποθέσεις, και μπορεί τα vlogs να χρησιμεύσουν ως βοήθημα στους ανθρώπους για το πώς να εξασκούν την αυτογνωσία. Μακάρι. Καλό βράδυ. Αύριο είναι Αριστοτρίτη, οπότε το πρωί έχουμε εκπομπής vlogs στις 11 με την Αριστονίκη, αυτό που έχουμε γυρίσει από την προηγούμενη Τρίτη. Που έχει θέμα γιατί τόση γκαντεμιά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει περάσει διάφορες δυσκολίες, ούτε ένα αγόρι που μας γράφει, το οποίο πρόσφατα δεν πέρασε στις Πανελλήνιες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και αύριο το βράδυ έχουμε πάλι ένα πολύ ωραίο vlog, Τρίτη βράδυ, από ένα νεαρό αγόρι 20 χρονών που έχει χωρίσει από την πρώτη του σχέση με αγόρι. Και μιλάει για το πώς νιώθει. Τα φιλιά μου. Καλό βράδυ.